Κραυγή απόγνωσης από τους σεισμόπληκτους στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, οι οποίοι φιλοξενούνται σε σκηνές, με τους ίδιους να βρίσκονται αντιμέτωποι με το κρύο και το βροχερό σκηνικό του καιρού. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν πού να κοιμηθούν. Εχθές το βράδυ έβρεξε όλη νύχτα. Εχθές το βράδυ ύβρεξε, περνάνε τα νερά από κάτω, δεν μπορείς να τα σταματήσεις τα νερά. Πώς θα τα σταματήσεις? Τα παιδιά φωνάζανε, οι παιδί, τα πράγματα όλα βρεχικά από κάτω. Το μικρό το έχουμε πυρετό και. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει άμεσα για τους ανθρώπους, είναι κρίμα, υπάρχουν παιδιά. Στον Γαλατά, από τα 120 σπίτια του χωριού, τα 116 χαρακτηρίστηκαν ως μη κατοικήσιμα. Τεράστιες ζημιές υπήρξαν στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, αλλά και στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων. Δεν μπορούμε να ζήσουμε εδώ. Τα σπίτια μας κρέμονται. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Θέλουμε βοήθεια να μην διαλύσει το χωριό μας. Κρυώνομαι τη νύχτα, μεγάλη ανθρώπη. Εγώ είμαι 81 χρόνο. Μπορώ να ζητώ τη τσινή. Και πάω στο σπίτι, αν είμαι πλακός, με πλάγος. Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν τη διαβίωση των σεισμόπληκτων, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη άμεση τοποθέτηση οικίσκων στα χωριά τους. Οι οικίσκοι θα βοηθήσουν το χωριό να ζήσει. Αν οι οικίσκοι φύγουν και πάνε αλλού, το χωριό θα ερημώσει. Δεν θα ξαναστηθεί το χωριό. Είναι πολύ κρίσιμο να έρθουν οι οικίσκοι. Τα προβλήματα που μπορούν να επικαλεστούν οι τοπικοί, τέλος πάντων, άρχοντες, ότι τέλος πάντων δεν έχουμε αποχέτευση, είναι προβλήματα που λύνονται. Όμως έχουν προσφερθεί άτομα από το χωριό να δώσουν χώρο να μπουν οι οικίσκοι αυτοί. Δεν γίνεται τόση μεγάλη κατανάλωση, είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, νομίζω ότι μπορούν να φτιάξουν κάτι. Είχα συνηθίσει αλλιώς και τώρα βλέπω ότι εδώ είμαστε σαν, δεν ξέρω, σαν πρόβατα μέσα σε ένα μαντρί. Δεξιά μου μπορείτε να δείτε ένα καρότσι, γιατί ακριβώς μες στη σκηνή βρίσκεται μια γυναίκα που την ώρα του σεισμού πάνω στη βία της και στον πανικό της για να βγει έσπασε το πόδι της. Στην καρδιά των προβλημάτων βρέθηκε η εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μένουν στα αυτοκίνητα, που μένουν στα χωράφια, που μένουν σε ένα μετόχι. Οι περισσότεροι θέλουν να είναι στο σπίτι τους. Δεν εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Mm-hmm. Η πολιτεία, το κράτος, πού είναι? 6 μέρες μετά το φωνικό σεισμό, ο Δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδας δεν διαθέτει ακόμα εικόνα για το συνολικό αριθμό των αστέγων, αλλά και για τα σχολεία που επλήγησαν. Βγαίνουν 400 άτομα. Ναι, μόνο είναι, για τους οικίσκους. Πώς είναι οι άστεγοι? Ακριβώς δεν ξέρουμε. Τώρα, το μεγάλο ζήτημα είναι για τα γυμνάσια, για τα λύκεια. Εμείς έχουμε 18 συγκροτήματα. Πόσες αίθουσες χρειάζεστε? Μισό λεπτό. Έχουμε 18 συγκροτήματα. Προσέξτε να δείτε. Δεν ξέρουμε πώς χρειαζόμαστε. Άρα δεν ξέρετε. Αφού δεν ξέρω ποια σχολεία είναι κατάλληλα και ποια είναι κατάλληλα. Δεν ξέρανε να πούνε στο Δήμαρχο και στο συντονιστικό όργανο που συνεδριάζει ότι ξέρετε, πρέπει να βρούμε χώρους. Πρέπει να βρείτε χώρους έτοιμους, να φέρουμε τους οικίσκους. Άρα εμείς δεν ξέρουμε, καλά κάνει και δεν ξέρουμε. Γιατί δεν το είχαμε ξαναζήσει. Αυτοί που το είχαν ξαναζήσει τόσο καιρό, τι κάνανε? Οι ανάγκες σε οικίσκους είναι μεγάλες και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις υπάρχει ανάγκη για 420 οικίσκους, ενώ την ίδια ώρα κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αφηχθούν οι οικίσκοι, με τους πολίτες να κάνουν λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις. Οι οικίσκοι θέλουν υποδομή. Έχει κάποια διαδικασία. Δεν σας κρύβω ότι αυτή μπορεί να καθυστερήσει. Έτσι, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά δεν θα είναι νωρίτερα από το μήνα αυτό το πράγμα. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Το εγώ σήμερα πρέπει να σταματήσει. Εδώ χρειάζεται το όλοι μαζί. Το όλοι μαζί, γιατί ετούτο τον τόπο θα το φτιάξουμε όλοι μαζί. Τραγικές εικόνες και στο Αρχοντικό. Το 80% των σπιτιών χαρακτηρίστηκαν ως μη κατοικήσιμα, ενώ 7 σε 9 εκκλησίες έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Πάντως για εδώ, τουλάχιστον καμιά 15 οικίσκους τους θέλουμε. Έχουμε διαμορφώσει το χώρο. Απαραίτητο να τοποθετηθούν οι οικίσκοι, γιατί υπάρχουν και οικογένειες που έχουν και μικρά παιδάκια. Το κακό είναι ότι οι συνθήκες έχει κρύο, δηλαδή χθες εγώ πέρασα 1 η ώρα το βράδυ εδώ πέρα, οι συνθήκες ήταν, έχει αρχίσει κάνει κρύο. Τώρα λοιπόν φτιάξατε τη βαλίτσα σας και θα μείνετε στις σκηνές, έτσι? Τι να κάνω αναγκαστικά, δεν μπορώ να μείνω σπίτι. Χαρακτηρίζει για κίτρινο. Ναι. Εν τω μεταξύ, 80 κρεβάτια τοποθετήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου σε μια προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των πληγέντων, ωστόσο σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα φιλοξενούνται μόνο οι εμβολιασμένοι. Οι δυνατότητες σίγουρα είναι πολύ καλύτερες από τις σκηνές. Έχουν να κάνουν μπάνιο, έχουν τις τουαλέτες ανδρών και γυναικών.
έχουν την τηλεόραση, θα τους βάλουμε το ίντερνετ, το κηλικείο. Είναι πιο καλά εδώ. Ήρθαμε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε, να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους. Ο κόσμος όλο να είναι καλά. Είμαι 85 χρονών, αυτό δεν το θυμάμαι ποτέ. Η ταλαιπωρία είναι απίστευτη και για να νευροπαθεί, ο οποίος φιλοξενείται στο κλειστό γυμναστήριο. Πόσες ώρες ήσασταν τώρα στην αιμοκάθαρση? Είμαι 4. Πόσες φορές την εβδομάδα? 3. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε και στο χωριό Πειράθη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Υπάρχουν κτίσματα που έχουν τύχη που έχουν πέσει, μία οικογένεια έχει μετακομίσει σε δομή. Ο φόβος υπάρχει, γι' αυτό η άμεση βοήθεια για μας είναι να έρθουν τα κλιμάκια να χαρακτηρίσουν τα σπίτια έτσι όπως πρέπει να τα χαρακτηρίσουν.